Δεν ξέρω, μωρέ. Τώρα σας βάλω σε πειρασμό τώρα να σκέφτεστε. Αν έχετε πάει στους Αγίους Τόπους. Αξιώθηκα μία φορά να πάω στους Αγίους Τόπους. Και πω, τα σκέφτομαι αυτές τις μέρες. Και λιώνει η καρδούλα μου, λιώνει η καρδούλα μου. Και λέω, εκεί που περπάτησε ο Χριστός, εκεί που έζησε ο Χριστός, εκεί που μίλησε ο Χριστός, εκεί που έκανε θαύματα ο Χριστός, εκεί που μας είπε τις περίφημες παραβολές του, που όλες αυτές οι παραβολές δείχνουν την αγάπη του, την αγάπη του, την αγάπη του δείχνουν του Χριστού μας και το πόσο πολύ μας αγαπάει. Εκεί λοιπόν στους Αγίους Τόπους παλεύουν σήμερα. Δεν πρέπει να το σκεφτούμε αυτό και να θυσιάζουμε λίγη προσευχούλα και για αυτούς. Παλεύουν μια χουφτίτσα άνθρωποι, γεροντάκια οι περισσότεροι για να κρατήσουν. Τι να κρατήσουν, τα προσκυνήματα στα ελληνοορθόδοξα χέρια. Ει εσείς που μου κόπτεστε πολύ για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Ει τους ξεχάσαμε μωρά αυτούς εκεί. Και αυτοί παλεύουν. Πήγα στον Αβά Γεράσιμο τον Ιορδανίτη, ένας γέροντας ο πατήρ Χρυσόστομος, δυο πιθαμές άνθρωπος, αλλά με καρδιά και ψυχή από εδώ μέχρι τον ουρανό. Πήγαμε μετά εκεί που ήταν το σαραντάρι όρος, εκεί που ο Χριστός πειράστηκε με την νηστεία που έκανε των 40 ημερών και τους πειρασμούς. Πήγαμε στο προσκύνημα και με τα πόδια ανεβαίνεις εκεί 3.500-4.000 σκαλοπάτια στο βουνό. Και βλέπω ένα γεροντάκι, το γέροντα Γεράσιμο, να έχει ένα γουδί στο χέρι και να στουμπάει κάτι. Γέρο Γεράσιμε, λέω, πώς είστε εδώ μέσα. Γέλασε ο παππούς, 80 τόσο χρονών πρέπει να ήταν ο Γέρο Γεράσιμος. Δεν ξέρω αν ζει ακόμα ο Καημενούλης. Και μου λέει, μόνος μου είμαι. Και τι κάνεις, το λέω τώρα. Να εδώ στουμπάω λίγο για να φάω το αλάδωτό μου. Γιατί δεν έχω δόντια από τα γεράματα. Κάτι ξηρούς καρπούς έχω. Κρατάω κάθε φορά Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή την άλαδη νηστεία και την ξεροφαγία. Ε, οι καλοί χριστιανοί που κοπτόμαστε εμείς και τρώμε τα νηστίσιμα, αλλά τα άφθονα νηστίσιμα όμως, όχι την ξεροφαγία. Και τι κάνεις, του λέω εδώ, να φυλάω τα προσκυνήματα. Μόνος σου, μόνος μου, ναι. Και είναι εκατοντάδες οι προσκυνητές κάθε μέρα. Και όταν κουράζομαι το βράδυ κατεβαίνω 300 σκαλιά να κλείσω την πύλη και τα ποδαράκια μου δεν αντέχουν να ξανανεβούν τα 300 σκαλοπάτια. Γέρνω εκεί στο σκαλοπάτι στην πέτρα, με παίρνει ο ύπνος και ξυπνάω το πρωί μόλις βγει ο ήλιος να κάνω την ακολουθία μου, να ανοίξω την πόρτα για να αρχίσει πάλι το πρόγραμμα της ημέρας. Και πάμε στον Πανάγιο Τάφο και πίσω από έναν στήλο, μια κολόνα, βλέπω έναν καλό τον γέρο Σαμουήλ Θαρό, όπως τον λέγανε. Και του λέω, γέρο Σαμουήλ, εδώ τρως όρθιος. Είχε ένα τάπερ και έτρωγε γρήγορα πίσω εκεί να μην τον δούνε. Του λέω, γιατί καλέ μου πάτερ, δεν πας να κάτσεις αραχτό στην καρέκλα και στο τραπέζι να φας. Και μου λέει, Παπα Χρήστο μου, εδώ φυλάμε τον τόπο και αν λείψουμε εμείς θα μας τα αρπάξουν οι Αρμένιδες, οι Καθολικοί, οι Κόπτες, οι άλλοι όλες οι φυλές της γης που τα λιγουρεύονται αυτά. Εδώ πρέπει να είμαι από όταν θα ανατείλει ο ήλιος μέχρι που θα δύσει ο ήλιος. Ναι, εκεί φυλάμε.
Και τι κάνεις, δεν ξεκουράζεσαι? Άμα έχει περίσσευμα κανέναν από τους πατέρες μες στο γραφείο, θα έρθει κανά μια ώρα, δυο να με ξεκουράζει. Αλλιώς δεν πειράζει. Από το πρωί θα ξεκουραστώ, το βράδυ, το άλλο το ή μέχρι το πρωί. Και κάποια στιγμή βγήκαμε βόλτα μέσα στα Ιεροσόλυμα να περπατήσουμε. Με ένα καλό γεράκι από εκεί, σκάει κάπου κοντά μια βόμβα, δυνατά. Εγώ τρόμαξα. Του λέω, τι είναι αυτά βρε πάτερ μου? Εκείνος γέλασε και μου λέει, αυτά εδώ πρέπει να τα συνηθίσεις. Είναι αυτοί χαμένοι μεταξύ τους. Οι Παλαιστίνοι με τους Εβραίους εδώ τσακώνονται. Σκάει ο ένας μια βόμβα, σκάει ο άλλος μια βόμβα. Και εσύ, του λέω, δεν φοβάσαι? Όχι, καθόλου δεν φοβάμαι. Καθόλου, του λέω. Όχι, κι άμα έρθει η ώρα εκείνη να αποθάνω, ας αποθάνω. Τι είναι? Τα προσκυνήματα είναι εκατοντάδες και οι πατέρες εκεί είναι εκατό. Είναι εκατό και κάτι, κάπου εκεί θα ρω πως είναι. Αλλά φυλάνε όμως τα προσκυνήματα από τα τότε, από τη ζωή του Χριστού μέχρι τα σήμερα. Οι ευχές μας λοιπόν και οι προσευχές μας είναι εκεί, και στον Πατριάρχη και στους Επισκόπους και στους απλούς μοναχούς και στους ιερομονάχους, να τα έχουν εκεί και να τα φυλάνε. Και θα πάμε, μωρέ, θα πάμε, μόλις τελειώσει αυτό, σας υπόσχομαι, να πάμε μια εκδρομή, να χαρούμε, να προσκυνήσουμε εκεί που έχησε το αίμα του στο Γολγοθά ο Χριστός μας, αλλά και στον τάφο του που αναστήθηκε και έδωσε τη σφραγίδα της ελπίδας σε μας αιώνια με την Ανάστασή του. Αμήν.